Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο της Μετρόπολης, στο Ιόνιαν στην Πάτρα, και θα πάμε στο κλίμα των ημερών. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Τάσος Θεοδόσης για να σχολιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις, τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τι ακριβώς γίνεται, Τάσο, καλησπέρα. Είναι εκλογές οι οποίες έχουν περισσότερο εθνικό χαρακτήρα, θα έλεγα, παρά ευρωπαϊκό. Έτσι, νομίζω ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι πιο σημαντικές από οποιαδήποτε έτσι, ευρωπαϊκή εκλογική αναμέτρηση έχουμε ζήσει κατά το παρελθόν, Τάσο. Αυτή είναι η ουσία τους. Το θέμα είναι ότι τις έχουμε κάνει οι εθνικές. Γεια σας. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε. Μας κάνατε την έκπληξη. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε. Χαίρομαι καλά. Λοιπόν, είδατε. Των δημοκρατικών αγώνων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σαν το προπύργιο δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτή η δημοκρατική βάση. Από εδώ πέρα θα αρχίσει η αντεπίθεση του προοδευτικού κόσμου. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Από μάλιστα. Την Πάτρα και την Αχαΐα. Βέβαια. Ήταν ιδιαίτερη η επιλογή της Πάτρας να κλείσετε την προεκλογική σας. Από την πρώτη στιγμή είχα πει στα παιδιά εδώ πέρα της ομάδας μου ότι. Την τελευταία μέρα, εφόσον δεν μπορούσαμε να είμαστε στην Αθήνα, επειδή δεν είμαστε αυτή τη στιγμή κυβέρνηση και πρώτο κόμμα, ότι θα κλείσουμε στην Πάτρα. Σε λίγη ώρα είναι και η ομιλία. Και το ίδιο θα κάνουμε και στις εθνικές εκλογές, όταν είναι να υπάρξουν. Μάλιστα. Λοιπόν, ήμασταν στον δρόμο σας, γιατί δίπλα είναι οι τριών συμμάχων που είναι στις 7.30. Σας ευχαριστούμε πολύ για την έκπληξη. Ελάτε να καθίσουμε. Βεβαίως και θα έρθουμε. Αλλά να καθίσουμε να τα πούμε και λίγο. Ελάτε. Καθίστε εδώ. Καθίστε από εδώ. Να τα πούμε και λίγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τάσο μου, έλα και εσύ από εδώ. Λίγο ευνηδιαστικά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, χαιρόμαστε πολύ που είσαι στο Ionian TV αρχικά. Τον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τη δουλειά που κάνουν τα περιφερειακά μέσα, κύριε Κασελάκη. Είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι εσείς ξέρετε τον παλμό της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας πάρα πολύ καλά και, αν μου επιτρέπετε, μας δίνετε και το χρόνο να εξηγήσουμε τις θέσεις μας. Διότι πολλές φορές στα κεντρικά κανάλια πρόκειται για ένα μικρό show, ένα box, το πώς ένας δημοσιογράφος θα σε πιάσει να λες ένα ψέμα ή μια ανακρίβεια. Και στο τέλος της ημέρας είναι ο κόσμος παρακολουθεί και ίσως να βλέπει κάτι για τον άνθρωπο που ζητά να του διοικήσει τη ζωή, αλλά μην μαθαίνει τίποτα για την πολιτική, για την αλλαγή στην ζωή του μέσω των πολιτικών προτάσεων. Άρα επιτελείται ένα λειτουργήμα ως κανάλια περιφέρειας και σίγουρα όταν εμείς είμαστε κυβέρνηση θα το στηρίξουμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Είπατε πριν ότι δεν σας δίνεται ο χρόνος να μιλήσετε πολιτικά. Όχι, εξαρτάται την εκπομπή. Εντάξει, αλλά υπάρχουν εκπομπές που είναι ένα θέαμα. Εντάξει, είναι ένα show. Αντί να μπορεί κάποιος να ολοκληρώσει τη σκέψη του και ειδικά. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι για θέματα οικονομικών και θες να εξηγήσεις ακριβώς πώς λειτουργεί κάθε πρότασή σου και πώς συνδέεται η οικονομία σε ένα δυναμικό οικοσύστημα και όχι απλά με την καραμέλα αυτή του πού θα βρείτε τα λεφτά. Ναι. Λες και ο ελληνικός λαός δεν πληρώνει φόρους. Λες και ο ελληνικός λαός δεν έχει χτίσει μαξιλάρι. Λες και ο ελληνικός λαός δεν παίρνει χρήματα από την Ευρώπη. Λες και είμαστε ακόμα 2009. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στην συνέντευξή του ότι το πρόγραμμα, λίγο νωρίτερα, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανέφικτο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, μας ρίχνει στα βράχια. Είπε ότι είναι πρόγραμμα τώρα, λοιπόν, να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα συγκεκριμένα. Τώρα θα μου δώσετε λοιπόν το χρόνο, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο ειδικός στο να λέει ψέματα, να σας διαβάσω το ψέμα που είπε. Ναι. Για την γυναίκα συνταξιούχο στην Κέρκυρα, που του είπε ότι δεν... Το ανέδειξε ο κύριος Αυλονίτης σήμερα, νομίζω πριν λίγη ώρα. Το ανέδειξε ο κύριος Αυλονίτης, που του λέει ότι δεν βγαίνει ο μήνας με 140 ευρώ και εκείνος του λέει δεν σε βοηθάει η εκκλησία. Στη συνέντευξη λοιπόν στον Αντένα, πάει και λέει να μην αναπαράγεται τα fake news της αντιπολίτευσης. Το λέει κοιτώντας τους δημοσιογράφους και τον κόσμο στα μάτια. Να μην αναπαράγεται τα fake news της αντιπολίτευσης. Και λέει επιλεξή, και αυτό είναι η ανακοίνωση της Καθολικής Αρχιεπισκοπής της Κέρκυρας. Εδώ, επίσημο έγγραφο. Ναι. Εντάξει, μπορείτε. Θα το κοιτάξετε, θα το αναρτήσουμε σε λίγο. Και λέει λοιπόν, η κυρία αυτή ήρθε μαζί
με τον Καθολικό Επίσκοπο της Κέρκυρας. Μαζί, λέει, ήταν δίπλα, γι' αυτό έγινε αναφορά στην Εκκλησία, επειδή μου την έφερε ο Επίσκοπος της Κέρκυρας. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, ακριβώς αυτό λέει. Και έχει βγάλει ανακοίνωση, λοιπόν, ο Επίσκοπος της Κέρκυρας, και σε αυτήν την ανακοίνωση, όχι μόνο τον διαψεύδει ότι ήταν εκεί πέρα, ότι δεν την έφερε, αλλά διαψεύδει ότι παρενέβη καν. Λέει, επειδή τα ανωτέρω, αυτό είναι η Καθολική Επισκοπή της Κέρκυρας, επειδή τα ανωτέρω έχουν γίνει αιτία αδίκων σχολείων και επικρίσεων σε βάρος εκκλησίας μας, οφείλουμε για την αποκατάσταση της αλήθειας να διευκρινίσουμε προς πάθα κατεύθυνση ότι ο Αρχιεπίσκοπος όχι μόνο δεν παρέστη ούτε αυτοπροσώπως, ούτε με εκπρόσωπό του στο σχολιαζόμενο συμβάν, αλλά τελούσε σε πλήρη άγνοια για την παρουσία της συμπολίτησάς μας στην επίσκεψη του κυρίου Πρωθυπουργού. Ο Αρχιεπίσκοπος δηλαδή ουδέποτε δρομολόγησε ή άλλος πως διευκόλυνε την επίμαχη συνομιλία συμπολίτησάς μας με τον κύριο Πρωθυπουργό. Ήταν με άλλα λόγια, αθόρμητη η συγκεκριμένη συνομιλία. Με άλλα λόγια, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει πει ψέματα για την ΕΥΠ, για τη μονταζιέρα στα Τέμπη, για τη φορολογία στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες προεκλογικά, για όλο αυτό το οικονομικό αφήγημα της οικονομίας, τώρα έρχεται και λέει ψέματα μπροστά στον ελληνικό λαό προεκλογικά και για μια ηλικιωμένη γυναίκα, μια γιαγιά που πεινάει. Αυτό δείχνει μια, όχι μόνο μια έλλειψη σεβασμού προς τον συμπολίτη μας. Αυτό δείχνει ότι θεωρεί τον αυτό του υπεράνω. Εγώ με το τζάκι, εγώ με το 41%, ό,τι θέλω κάνω. Εσείς είστε πιόνια, αριθμοί. Έχετε μιλήσει πολλές φορές για αλαζονία. Έχω την προπαγάνδα μου, έχω την προπαγάνδα μου, ναι. Έχω την πλειοψηφία μου, έχω τα χρήματά μου, έχω όλο το δίκτυο στημένο. Θα πω ψέματα, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ, ειλικρινά σου το λέω. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να φανταστώ να είχε μια τέτοια γυναίκα, μια γιαγιά, που μου θυμίζει τη γιαγιά μου. Να τη συναντώ έξω στην κοινωνία, όπου είμαι κάθε μέρα, το βλέπετε ότι είμαι έξω. Να μου λέει ότι δεν βγαίνει ο μήνας, ότι πεινάει. Και εγώ να λέω ευχαριστώ που ήρθατε και να φεύγω. Δεν μπορώ να το φανταστώ τώρα που είμαι ένας πολιτευτής. Ναι, είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά ούτε βουλευτής είμαι, ούτε υπουργός είμαι, ούτε πρωθυπουργός είμαι. Ναι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μερικές προτάσεις νόμου, τις οποίες απορρίπτουν. Αυτό λέει ο Μεσουγείο. Άρα δημοκρατία. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν να ήμουν πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να φανταστώ να είμαι πρωθυπουργός και να λέω σε μια γιαγιά που μου θυμίζει τη γιαγιά μου, ευχαριστώ που ήρθες, και να βγαίνω την επόμενη μέρα στα κανάλια και να λέω ψέματα ποιος την έφερε. Πού έχουμε καταντήσει πλέον? Λέει, είμαστε όμως υπερήφανοι για την ηγεσία του τόπου μας? Αν έχουμε ένα πρωθυπουργό που απλά λέει ψέματα. Mm-hmm. Και αν λέει ψέματα γι' αυτό, για μια ηλικιωμένη γυναίκα που βγάζει το μήνα με 140 ευρώ, όσο το έχω πει εμένα για το πόθεν αίσθηση μου, το οποίο έβαλε όλα τα συστήματά του και ίδιο στη συνέντευξη να παριστάνει τμήμα Πατεώνας, φανταστείτε τι άλλο θα παρουσιάζει. Με ψευδή, εναλυθή, ψεύτικο τρόπο. Το απατεώνας το λέτε μετά τα όλα όσα έχουν υποθεί για το πόθεν έσχες. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θέλουν να σας πείσουν ότι όλοι είναι το ίδιο. Και βλέπετε, τον έχουμε πιάσει τώρα με τη γίδα στην πλάτη. Τι θα πούνε το Μαξίμου σήμερα? Πάλι θα βγουν να διαστρεβλώσουν. Πρέπει να το καταλάβετε, είστε ένα παιχνίδι για εκείνους. Είστε αριθμοί. Δεν είστε ανθρώπινες ψυχές. Είστε αριθμοί. Διότι υπάρχει ένα σύστημα που τρώει από εσάς. Και δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας είναι προτελευταία στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη, δεύτερη στους υψηλότερους έμεσους φόρους, χειρότερη στους νέους μέχρι 35 που ζουν στο παιδικό δωμάτιο, χειρότερη στην ακρίβεια στο ρεύμα και στη βενζίνη, που έχουμε τις πιο κερδοφόρες τράπεζες με τα χαμηλότερα επιτόκια στις χορηγήσεις και τα μεγαλύτερα έξοδα συναλλαγών. Τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Σας θέλουν να είστε ένας πληθυσμός σε εξάρτηση. Να σας δίνουν ένα food pass, ένα market pass. Και να λέτε ευχαριστώ που ήρθατε. Λέει όμως η κυβέρνηση ότι ο κύριος Κασελάκης τα λέει αυτά γιατί είναι στην αντιπολίτευση. Δεν κοστίζει κάτι. Τα λέει και δεν είναι κάτι που κοστολογημένο το κράτος το πρόγραμμα. Έχει συμφωνήσει με το πρόγραμμά μας για την ακρίβεια. Άρα είναι το γενικό λογιστήριο του κράτους. Και πάει και λέει ψέματα ο κύριος Πρωθυπουργός. Ως συνήθως. Είναι κοστολογημένα. Έχουμε και αντίβαρα. Και να σας πω κάτι. Ένα μέτρο το οποίο δεν κοστίζει τίποτα. Το πλαφόν 5% στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο κέρδος. Για να μπορέσει να τελειώνει αυτή η σχροκέρδη, αυτή η αγορά ενέργειας που είναι μια κοροϊδία και μισή. Που άλλες χώρες στην Ευρώπη την έχουν πολύ καλύτερα ρυθμισμένη από εμάς.
τα βουνά τα οποία γεμίζουν ανεμογεννήτριες, γιατί οι οικογένειες χωρίς την θέληση των τοπικών κοινωνιών και χωρίς να μπορούν να συμμετέχουν στις ενεργειακές κοινότητες. Λοιπόν, εκείνος επιλέγει να είναι με τις τράπεζες και αυτά τα λιγοπόλια αντί να δώσει στον ελληνικό λαό ένα ρεύμα ρυθμισμένο, μια ηλεκτρική αγορά ρεύματος που είναι ρυθμισμένη, και τις τράπεζες να μπορούν να μην έχουν πλέον αυτή την εσχροκέρδεια. Επιλέγει αυτά τα καρτέλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η δικιά του φιλοσοφία περί της οικονομίας. Πώς θα πείσετε, συγγνώμη Τάσο, πώς θα πείσετε όμως τον κόσμο για όλα αυτά και πώς θα τον κάνετε να σας εμπιστευτεί? Θα το δούμε στην κάλπη αυτό, θεωρείτε? Ποια είναι τα μηνύματα τα οποία παίρνετε? Έχετε οργώσει ολόκληρη τη χώρα. Μπορεί τις περισσότερες φορές να ακούμε και να βλέπουμε και να τραβάτε τα φώτα της δημοσιότητας για άλλους λόγους εκτός από την πολιτική. Εγώ τα τραβάω. Όχι, είναι η πραγματικότητα. Δεν λέω ότι το κάνετε εσείς επίτηδες. Άλλο λέω. Ναι. Βλέπετε στημένη προπαγάνδα τους πώς έχει στήσει ένα ολόκληρο πράγμα αυτήν την εβδομάδα αντί να ασχολείται με την ακρίβεια. Με την κάφα του Πρωθυπουργού για τη φέτα, που πάει και μας λέει τη φέτα στο μισό κιλό επειδή θέλαμε να συνηθίσει τη μισή ζωή. Με την κάφα του κυρίου Σκέρτσου για τα απορρυπαντικά, που μας λέει το ίδιο απορρυπαντικό στη Γερμανία είναι φθηνότερο επειδή έχει υποδέστερους κόκκους. Το καταλαβαίνουμε. Ο Υπουργός Επικρατείας της χώρας λέει, κοιτώντας τον κόσμο στα μάτια, ότι το ίδιο απορρυπαντικό, η ίδια συσκευασία, η ίδια μάρκα, ο ίδιος όγκος προϊόντος στη Γερμανία είναι φθηνότερος επειδή οι κόκκοι μέσα έχουν υποδέστερη σύνθεση. Σας δουλεύουν κανονικά. Και έχετε απέναντί σας ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος στέκεται απέναντι σε ένα σάπιο σύστημα και ζητάει να το στηρίξετε. Γι' αυτό λέω, και ο ένας πολίτης θα έχει την επιλογή του, ο ένας πολίτης θα πάρει την απόφασή του. Και σας λέω με την ταπεινοφροσύνη ότι αν με στηρίξετε δεν θα προδώσω την εμπιστοσύνη σας. Ποιος είναι ο στόχος? Αλλά χρειάζομαι στήριξη. Ποιος είναι ο στόχος στην Κυριακή? Διότι πολύ απλά δεν έχουμε άλλη δύναμη συστημική. Ναι. Δεν έχουμε ούτε τα χρήματα, ούτε τις οργανώσεις, ούτε τα μέσα ενημέρωσης να είναι φύλλα προσκύμενα. Δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε καλό κόσμο, πολύ κόσμο και ένα μήνυμα, μια αγνότητα, μια καθαρότητα. Έχουμε νέους που θέλουν να αλλάξουν τη χώρα. Άρα, εάν ο κόσμος λοιπόν θέλει να δει αλλαγή στη χώρα μας, δεν μπορεί να συνεχίσει να εκλέγει τους ίδιους και τους ίδιους. Μην περιμένετε να αλλάξει κάτι, εάν ψηφίζετε τους ίδιους και τους ίδιους. Εάν θέλετε να αλλάξει κάτι, ελάτε με τη φρεσκάδα του νέου. Και θα δείτε πού και πού η αλλαγή γίνεται και πράξη. Μάλιστα. Στη θέση που κάθεστε, καθόταν πριν ακριβώς ένα χρόνο ο Αλέξης Τσίπρας, περίπου στην ίδια πολιτική γραμμή. Δεν μας στηρίζει κανένας στα κόμματα. Είμαστε καθαροί. Ο Μητσοτάκης λέει ψέματα. Όλα αυτά έχουν αποδειχτεί. Έτσι. Ναι. Ο Μητσοτάκης λέει ψέματα. Εσείς επιβάλλετε. Τώρα ξέρουμε ότι έλεγε ψέματα. Και στα Τέμπη ξέρουμε ότι έλεγε ψέματα. Και στις υποκλοπές ξέρουμε ότι έλεγε ψέματα. Δείτε τι έγινε στα Τέμπη. Ξέρουμε ότι οργάνωσε μυστική σύσκεψη με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό 2 μέρες μετά από αυτό το έγκλημα, αφού είχε δοθεί από κάποιον εντολή για μονταζιέρα για τις συνομιλίες των σιδηροδρομικών, και μπάζωσαν. Και αυτή τη στιγμή ο εμπειρογνώμονας λέει ότι δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί πέρα. Υπάρχει περίπτωση να έχουν DNA μέχρι 85 ανθρώπων. Δεν είναι να μπορεί κάποιος όμως πώς μετά από όλα αυτά στις εκλογές. Κάλυψε στοιχεία σε σημείο εγκλήματος. Δεν είναι να μπορεί φανταστείτε το παιδί, σας να έχει σκοτωθεί, να έχει δολοφονηθεί στο πράγμα και τα οστά του να μην μπορείτε να τα βρείτε. Και να υπάρχει κρατική συγκάλυψη, καταλαβαίνετε, γιατί μιλάμε στην Ελλάδα του 2024. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, αλλά γιατί, για ποιο λόγο δεν έχει πιστεί ο κόσμος για όλα αυτά? Διότι είπανε ψέματα. Χρειάζεται χρόνο να λάβει η αλήθεια. Και χρειάζεται ανθρώπους που βγαίνουν μπροστά και τη λένε έξω από τα δόντια. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι ένας από αυτούς. Διότι εμένα δεν με έχει κανείς. Ούτε με υποκλοπές με έχουνε, ούτε με οικονομικά συμφέροντα με έχουνε. Έχω έρθει από έξω στην πατρίδα μου να προσφέρω. Ξενίζει τον κόσμο ότι δεν είμαι συμβατός με τα στερεότυπά τους? Ξενίζει τον κόσμο που θέλω να πούνε με Αμερικανάκι ή ότι είμαι πολύ γκέι για μερικούς? Ξέρετε κάτι? Ας τους ξενίζει. Το θέμα είναι την αλήθεια ποιος τη λέει. Και στο τέλος της ημέρας, όχι μόνο την αλήθεια λέμε, και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πέρα από αυτό, ξέρουμε και να διεκδικήσουμε την οικονομία. Ξέρουμε τι μείγμα πολιτικής λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Γιατί ένα μείγμα πολιτικής που ένας μισθωτός με 26.000 ευρώ πληρώνει φορολογία παραπάνω από έναν επιχειρηματία που έχει μέρες με 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό δεν λειτουργεί. Αυτό είναι άδικο, είναι ανήθικο.
σε μια οικονομία. Πάντως σταδιακά, επειδή μιλήσατε για έναν φρέσκο νέο άνθρωπο, νέο πρόσωπο, σταδιακά άρχισε και ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η δική σας δημοτικότητα, θα έλεγα. Πώς το εισπράτετε αυτό, τα επιτελεία, τι λένε, εσείς τι λέτε? Δεν ασχολούμαι με επιτελεία, τι λένε και τι δεν λένε. Εγώ την αλήθεια μου λέω, χτίζουμε κίνημα, έχουμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που συμμετέχουν. Όμως, γιατί ο κόσμος γνωρίζει αυτό το οποίο κάνουμε, βλέπει μια αλήθεια, μια αγνότητα σε αυτό και σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι υπάρχει και εναλλακτική πρόταση. Η Νέα Δημοκρατία μας έπεισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για το τρίτο μνημόνιο και για τα πάντα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε μια χώρα με 0 ευρώ στο μαξιλάρι, που ούτως ή άλλως θα έμπαινε σε τρίτο μνημόνιο. Της έστρωσε το κρεβάτι για πάρα πολλά ζητήματα, μέσα σε αυτό και για το μακεδονικό, που ήταν η λύση που ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης και ο πατέρας του και αδερφή του σε προηγούμενη πολιτική ζωή. Και έρχεται λοιπόν μετά, έρχεται κορονοϊός, τόσα δισεκατομμύρια από την Ευρώπη, στείνεται καλά αυτό σύστημα προπαγάνδας και έχουν πετύχει λοιπόν την αλαζονία του 41%. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε και αυτός φυσικά τη δική του ευθύνη, γιατί όντως εμείς χάσαμε πολύ κόσμο σε αποχή στις προηγούμενες κάλπες, αλλά νομίζω πλέον δραστηριοποιείται ο κόσμος και πάλι, ενεργοποιείται, γιατί βλέπει ότι πρώτα απ' όλα ότι οι κυβερνώντες μας πούλησαν ένα αφήγημα που δεν ισχύει περί οικονομικού παραδείσου και ότι αυτή η σταθερότητα θα φέρει την ανάπτυξη, και τώρα βλέπουν ότι ο κόσμος πεινάει και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που στο τέλος του μήνα θα πληρώσουν ένα σωρό χρήματα σε φόρους οριζόντια αντί να πληρώνουν αυτά τα οποία είναι τα έσοδά τους. Και βλέπουν και από το ΣΥΡΙΖΑ για ίσως εν αντιθέσει με άλλα κόμματα, όχι μόνο ένα ευρώ πρόγραμμα. Είμαστε οι μόνοι που φτιάξαμε μια ευρωδιακήρυξη, που κάναμε συγκέντρωση για μια Ευρώπη των πολλών και των λαών, με μια Ευρώπη με λιγότερη λιτότητα. Οι μόνοι που πήραμε θέση για την Παλαιστίνη τόσο ξεκάθαρη, αντί να ακολουθούμε τα οικονομικά συμφέροντα του Ισραήλ και τις βουλήσεις της Γερμανίας. Είμαστε οι μόνοι. Και συγχρόνως έχουμε μια δέσμη από προτάσεις, θετικές προτάσεις, κοστολογημένες και για την υγεία και για τη διάλυση που υπάρχει. Και έχουμε, τον Υπουργό Υγείας να λέει αυτούς τους ήρωες, νοσηλευτές, τους γιατρούς, κάφρους και ανθρωπάκια. Αυτός ο οποίος έχει προσβάλει τόσο κόσμο, ένα άτομο από την ακροδεξιά, το οποίο συγκυβερνά με ένα κύριο Μητσοτάκη που το ξαφνικά θυμήθηκε τρεις μέρες πριν τις εκλογές να πάει να επιθεωρήσει την κατασκευή των Μπελαρά στη Γαλλία, λίγες μέρες που είπε ψέματα για συνταξιούχο γυναίκα στα κανάλια. Αυτό σας εξηγώ. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για το λαό να ξυπνήσει από το να ξυπνήσει. Μάλιστα. Εντάξει, και ο λαός πρέπει να ξυπνήσει. Διότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ ύπουλο μείγμα πολιτικής, το οποίο τον φτωχοποιεί. Τον έχει κάνει να θεωρεί ότι η ζωή του θα είναι μια ζωή χαμηλών προσδοκιών, ότι δεν μπορεί να ονειρευτεί. Και εγώ σας εγγυώμαι ότι ο λόγος που δεν έχουμε πετύχει ποτέ σύγκληση με την Ευρώπη, τόσα χρόνια στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποτέ δεν έχουμε φτάσει στο μέσο όρο της Ευρώπης. Έχουμε δει τόσες χώρες να μας προσπερνάνε. Γιατί? Εξαιτίας του πολιτικού συστήματος. Αυτό έχει προδώσει το λαό. Και δεσμεύουμε ότι αν μας δώσει τη δύναμη, θα το αντιστρέψουμε αυτό. Ποιος είναι ο στόχος τώρα για τις ευρωεκλογές του ΣΥΡΙΖΑ? Στόχος είναι να κάνουμε τη μεγάλη πολιτική ανατροπή, η οποία θα φέρει ένα φρέσκο αέρα στη χώρα μας. Ξέρετε, δεν μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα του Μαξίμου. Δεν είναι εθνικές εκλογές. Αλλά μπορούμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να έρθει ένας φρέσκος αέρας. Και αυτό θα κάνουμε. Αν επαληθευθούν οι δημοσκοπήσεις που σας φέρνουν τρίτο κόμμα, θα προβληματιστείτε, θα γίνουν αλλαγές? Ποιος μας φέρνει τρίτο κόμμα? Κάποιες δημοσκοπήσεις εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν σχολιάζω. Όχι, δεν είναι ανάγκη να σχολιάσω. Δεν θέλω τις δημοσκοπήσεις. Θέλω αν δεν είστε ικανοποιημένος από το ποσοστό. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το ρεύμα το οποίο χτίζεται. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ξεπεράσουμε το 20%. Είναι στη δύναμη, είναι στα χέρια του κόσμου να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή. Είναι ο πύχης το 20%. Δεν αφήστε αυτές τις αναλύσεις και επικεντρωθείτε στο διακύβευμα. Εδώ πέρα παίζει το μέλλον της Ευρώπης. Με ένα λαϊκό κόμμα το οποίο θα συγκυβερνά με την ακροδεξιά. Και την κυρία Μελώνη πήγε και την κομπλιμέντα χθες ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, και απέναντι από αυτό έχεις μια σύγχρονη αριστερά η οποία θέλει την Ευρώπη για το περιβάλλον, για τη λιγότερη λιτότητα, για στρατηγική και αμυντική αυτάρκεια. Αυτό είναι αυτό το διακύβημα. Και συγχρόνως να έρθει ένα τέλος στην αλαζονία του 41%. Να επικεντρωθούμε σε αυτό. Ο κόσμος έχει ανάγκη να ξέρει η ζωή του πώς θα αλλάξει.
Όχι να σχολιάζει παλιές δημοσκοπήσεις. Με κάθε σεβασμό. Ναι, 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 ναι. Όχι, εγώ ρώτησα απλά τι θα κάνετε εσείς για τα ποσοστά. Πριν από μερικούς μήνες με είχαν για τελειωμένους. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν στις Βασιλόπιτες και έλεγε: Είμαστε η εξωματική αντιπολίτευση. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τον κ. Ανδρουλάκη, όχι, ποτέ. Τώρα όλο το σύστημα έχει αιμονή με μένα. Όλο το σύστημα. Αντί να κάνουν αντιπολίτευση τον κ. Μητσοτάκη, έχουν αιμονή μαζί μου. Γιατί? Γιατί είμαι ο μόνος ανεξάρτητος μη επαγγελματίας πολιτικός. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι αν με στηρίξει ο ελληνικός λαός, δεν θα το προδώσω. Ναι. Ξέρετε τι λένε οι πολίτες. Έχω διαβάσει μια έρευνα που λέει ότι. Χαμογελάτε, λένε... είπα, όχι τόσο γρήγορα το κύριο Ανδρουλάκη. Χαμογελάω, γιατί είστε χύμαρος, κύριε Κασελάκη, να σας πω τώρα την αλήθεια μου. Είστε χύμαρος, πραγματικά. Καταλαβαίνω. Να μας το αιτιολογήσει για τον κύριο Ανδρουλάκη, ναι, όμως. Θα μας το πει, θα μας το πει. Καταλαβαίνω ότι είστε ένας άνθρωπος που πραγματικά το εννοείτε αυτό που λέτε. Ναι, έχω πάθος για την πατρίδα μου. Το βλέπουμε. Ήταν οι ρίζες μου, από τις οποίες χωρίς τη βούλησή μου εκδιώχθηκα όταν ήμουν μικρός. Ολόκληρη γενιά μου εκδιώχθηκε από τη μιζέρια και την ανεξοκρατία αυτού του τόπου. Δεν έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε τον τόπο μας. Γιατί να μας σταματάνε μόνιμα οι άλλοι? Δώστε μας την ευκαιρία να αλλάξουμε τον τόπο μας. Δώστε μας την ευκαιρία να σας κάνουμε υπερήφανους. Δώστε μας την ευκαιρία η Ελλάδα για μια φορά να είναι στο πάνω μισό της Ευρώπης. Σε κάτι θετικό. Για τον κύριο Ανδρουλάκη που είπαμε, υπάρχει περίπτωση συνεργασίας στο μέλλον. Όχι. Και με άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Το είπε, δεν νομίζω. Όχι, σημαίνει όχι. Οι πολίτες λένε ότι δεν μας λένε τα κόμματα, τα προγράμματά τους για την Ευρώπη, αλλά στρέφονται γύρω από την ακρίβεια και γύρω από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η Ευρώπη είναι πολύ σημαντική. Θα πάρθουν αποφάσεις πολύ κρίσιμες για το μέλλον μας, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Και ανησυχώ πάρα πολύ για την άνοδο της ακροδεξιάς, επειδή αυτό γίνεται σε ένα κλίμα που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει φτιάξει ένα κλαμπ στις Βρυξέλλες, το οποίο μοιάζει με διευθυντήριο και έχει απογοητεύσει πάρα πολύ τους ευρωπαϊκούς λαούς. Περί αυτού πρόκειται. Και έχουμε μεγάλη ευθύνη και ως αριστερά και ως σοσιαλιστές και ως πράσινοι, όλος αυτός ο χώρος, έχουμε ευθύνη να σηκώσουμε ανάστημα και να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι η Ευρώπη μπορεί να εμπνεύσει και πάλι. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε την ακροδεξιά να ανεβαίνει και μετά να ερχόμαστε να μπαλώνουμε τη ζημιά το οποίο θα κάνει στο άλλο άκρο αυτής της, του εκκρεμούς. Ναι. Το ευρωπροσφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ εκλέχθηκε με έναν τελείως πρωτότυπο τρόπο. Θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί. Αυτονόητο για μένα. Για εσάς αυτονόητο, για τη χώρα μας. Για όσους συμπολίτες μας δεν το γνωρίζουν, ήταν μια προκριματική διαδικασία. Ναι. Όπου οποιοδήποτε μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα αναπεριφέρεια. Προφανώς αυτές οι εκλογές είναι στην επικράτεια, ναι, αλλά εμείς θέλαμε να υπάρχει αντιπροσώπευση από κάθε περιφέρεια. Και τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν το ψηφοδέλτιό μας. Θα γίνει και στις εθνικές εκλογές κάτι τέτοιο? Ναι. Άρα λοιπόν θα έχουμε την ίδια δικασία. Οι υποψήφοι βουλευτές θα κριθούν από τους πολίτες, από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Και σας... Ναι, 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 σημαίνει ναι. Λοιπόν, δεν χαίρομαι που χαλαρώσετε λίγο. Δεν γιατί... έχετε συνηθίσει πολιτικούς να απαντάνε με ναι και με όχι, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι πως ναι. Γιατί δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Η αλήθεια... Και είμαι πάρα πολύ... κοιτάξτε, μου λέτε για... δεν έχω καθόλου τύψη σε αυτό το οποίο έχουμε κάνει. Δεν έχουμε πει ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν έχουμε πάρει ένα ευρώ μαύρο χρήμα. Οι άλλοι έχουν 500 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάνε. Δεν ξέρουμε καν πώς τα έχουν ρυθμίσει. Οι Έλληνες πολίτες έχουν το πιο υπερχρεωμένο κόμμα στην Ευρώπη. Όχι κατά κεφαλή. Ονομαστικά. Σε απλό νούμερο ευρώ χρέος. Έχουμε το πιο υπερχρεωμένο κόμμα στην Ευρώπη, στη Νέα Δημοκρατία. Και κάνει πιο ακριβή καμπάνια στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε κόμμα στη Γερμανία και από όλα τα άλλα ελληνικά κόμματα μαζί. Ρε παιδιά, από πού έρχονται αυτά τα χρήματα? Έχουμε απογοητευτεί ότι δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα όμως, κύριε Κασελάκη. Σας το λέω γιατί λοιπόν, εκφράζω τον κόσμο της καθημερινότητας και του ρεπορτάζ. Δεν δικαιούμαστε εδώ πέρα. Είναι ένα περιφερειακό μέσο εδώ το οποίο έχει μεγάλη επίχυση. Και ρωτάω τους τηλεθεατές σας, συμπολίτες μας. Δεν δικαιούμαστε να ξέρουμε από πού πληρώνεται η καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας? Ναι, αλλά γι' αυτό οι πολίτες στέλνουν εσάς που είστε η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να υπάρχει κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι. Οι πολίτες τι μπορούν να κάνουν? Μπορούν να ψηφίσουν την Κυριακή. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνουν. Είναι το μόνο όπλο το οποίο έχουν. Αναμένεται αποχή μεγάλη, συγγνώμη. Εάν θέλουν κάτι να αλλάξει την πατρίδα μας, αν θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει
και να κοιτάξει ακριβώς που έχει υπάρξει σπατάλη και το μαύρο χρήμα και να προσφέρει μια φιλολαϊκή, φιλεργατική πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, πρώτα ο πολίτης και όχι πρώτα ο πελάτης όπως έχουμε γίνει αυτή τη στιγμή, με ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο θα είναι όχι ιδιωτικοποιημένο, αλλά δικαίωμα στην υγεία. Γιατί αυτή τη στιγμή στην υγεία γίνεται μια διαλογή. Αν έχεις χρήμα, είσαι εντάξει. Αν δεν έχεις χρήμα, πας σε ένα δημόσιο και γίνεται διαλογή. Είναι απίστευτο. Τι σόι αναπτυγμένη χώρα είμαστε. Και πληρώνουμε για το απόγευμα την ιατρία. Τι σόι αναπτυγμένη χώρα είμαστε. Ή περιμένεις μήνες μέχρι να. Λοιπόν, η δικιά μας πολιτική λοιπόν είναι για ανοιχτές αγορές. Ξέρω ότι από τις αγορές προέρχομαι. Αλλά χρειάζεται ρύθμιση. Δεν είναι δυνατόν να λες ιδιωτικοποίηση παντού. Και στα λιμάνια, και στο σιδηρόδρομο, και στην υγεία. Και στην παιδεία δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστή πολιτική αυτό. Θέλουμε και στο ρεύμα και στις τράπεζες μην σχολιάσουμε τα καρτέλ. Θα πάω γραμμή-γραμμή-γραμμή όταν είμαστε κυβέρνηση να δούμε πού σπατελάτε ευρώ. Θα χρησιμοποιήσω τις ικανότητες που έχω από τις επιχειρήσεις ακριβώς στο δημόσιο χρήμα. Και μέχρι τότε εμείς προτείνουμε ανοιχτές αγορές ρυθμισμένες, κοινωνικό κράτος, ένα κράτος πρόνοιας. Μην αφήνουμε τους πολίτες μας να είμαστε πάλι χειρότεροι στο ποσοστό των ανθρώπων στην Ευρώπη που είναι στα πρόθυρα του κοινωνικού αποκλεισμού. Κοινωνικό κράτος, κράτος πρόνοιας, κράτος δικαίου. Βλέπουμε άλλη κατάλυση αυτή τη στιγμή μεταξύ της ΕΕΠ και της ΑΔΑΕ. Με τη νέα σύνθεση της ολομέλειας ΑΔΑΕ, της ανεξάρτητης αρχής, ναι, η οποία επιλέχθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη, να λέει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να κληθεί η ΕΕΠ να την ενημερώσει για τις υποκλοπές. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Να θέλει ο κύριος Ράμος, ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, να έρθει ή να τον ενημερώσει, να έχει φημωθεί από την ολομέλεια που έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης, και ο κύριος Μητσοτάκης να είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ και να λέει δεν ανακατεύομαι σε αυτό το ζήτημα. Το άκρο να ήταν της κοροϊδίας. Σας κοροϊδεύουν κανονικά. Ειλικρινά το λέω. Έχει μιλάμε για κατάλληλη κράτους δικαίου. Και θέλουμε, πέρα από αυτό, θέλουμε ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον, φιλοζωία. Χωρίς δεύτερη σκέψη, είμαστε η πιο προευθυντική χώρα της Ευρώπης σε αυτά. Και όσον αφορά στην εξωτερική μας πολιτική, εγκράτεια. Δεν θέλουμε δηλαδή η χώρα να μπλέκει σε περιπέτειες της Αμερικής. Εγκράτεια. Ναι, θέλουμε τον ΝΑΤΟ αμυντικά. Θέλουμε την Ευρώπη να έχει αμυντική αυτάρκεια. Δεν θέλουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά για την Ουκρανία και την Κύπρο. Η Ευρώπη να πάρει θέση για την Κύπρο και την τουρκική εισβολή, όπως έχει πάρει και την Ουκρανία και την ρωσική εισβολή. Να το πιέσουμε αυτό. Πρέπει να πιέσουμε για γερμανικές αποζημιώσεις. Σε όλη την Ελλάδα που πάω, βλέπω μνημεία για αντίπεινα τα οποία έχουν γίνει από τους Γερμανούς. Ολοκαυτώματα. Πρέπει να διεκδικήσουμε γερμανικές αποζημιώσεις. Και όσον αφορά στην Παλαιστίνη, από πότε έγινε η Ελλάδα η χώρα που ακολουθεί τη Γερμανία και το Ισραήλ? Τι ήταν δηλαδή ο Ανδρέας Παπανδρέου με τον Γιάσερ Αραφάτ, που έκτισαν αυτές τις σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, που ήταν στην σωστή μεριά της ιστορίας, στο πλευρό αυτού του ταλαιπωρημένου λαού? Και έχουμε καταντήσει τώρα να λέμε ότι δεν είναι η σωστή στιγμή να αναγνωρίσουμε το Παλαιστινικό κράτος. Περιμένουμε τον οδικό χάρτη Νετανιάχου να εξοντώσει όλους τους Παλαιστίνιους και να πιέζει και η Δυτική Όχθη αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Γιατί δεν ακολουθούμε την Ισπανία, την Νορβηγία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία? Τι? Λοιπόν, έχουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική φιλοσοφία. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε, αν μας δώσει τη δύναμη ο λαός, να κάνουμε τη χώρα μας πολύ υπερήφανη, όλους τους πολίτες μας και τον ελληνισμό από ανταχού της φιλίου. Μάλιστα. Θα είστε ο επόμενος πρωθυπουργός? Πιστεύω πως ναι. Αλλά με ταπεινοφροσύνη σας λέω ότι αυτό είναι στα χέρια του ελληνικού λαού. Εγώ θα δώσω τα πάντα, θα δώσω τη φανέλα. Εάν με τιμήσει ο ελληνικός λαός, θα τιμήσω την ευθύνη και με ανεξαρτησία πνεύματος και κινήτρων θα κάνω τα πάντα για να μπορώ να κάνω τους Έλληνες και τις Ελληνίδες υπερήφανους και υπερήφανες για την Ελλάδα μας, να υπάρξει μια αναγέννηση για την Ελλάδα μας και για τα όνειρά τους. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω νέους να μην μπορούν να ονειρευτούν. Μάλιστα. Να αναγκάζονται να φύγουν έξω, να κάνουν σεζόν και απλά να γυρνάνε, να μην μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, να μην μπορούν να αρχίσουν οικογένεια. Δεν είναι αυτό η Ελλάδα που ονειρευόμαστε. Και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Καλώς, κακώς, χρειάζεται ένα κόμμα να κυβερνήσει, ένας άνθρωπος να είναι επικεφαλής του κόμματος αυτού. Άρα λοιπόν δεν το λέω αυτό αυτοαναφορικά ότι εγώ είμαι αυτός. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι
κάποιος θα είναι σε αυτή τη θέση, κάποιος θα είναι πρωθυπουργός. Και αντί να έχουμε κάποιον ο οποίος ψεύδεται για 440 ευρώ, μείον 340 την έφερε ο καθολικός επίσκοπος, δεν ήταν καλό να είχαμε κάποιον με συνέστηση, κάποιον ο οποίος έχει πετύχει στον ιδιωτικό τομέα, που έχει ένσημα από την δουλειά του, που καταλαβαίνει πώς δουλεύουν οι διεθνείς αγορές. Δεν έχει δουλέψει ο κύριος Μητσοτάκης. Στον ιδιωτικό τομέα έχει αποτύχει ο κύριος Μητσοτάκης. Ήρθε με μέσο να βρει δουλειά στην Εθνική Τράπεζα. Είχε ζημιές εκεί πέρα για τα 2,5 χρόνια που έμεινε και μετά ήταν 1,5 χρόνο χωρίς δουλειά και βρήκε στασίδι στη Βουλή, κατέφυγε εκεί πέρα ως κληρονομικό δικαίωμα. Λοιπόν, δεν είχα εγώ την τύχη να έχω τέτοια καριέρα για να μπω στην πολιτική. Έβαλα τον εαυτό μου μπροστά στην κρίση του κόσμου. Άφησα την καριέρα μου για να μπορέσω να είμαι εδώ πέρα να προσφέρω. Μάλιστα. Δεν με ήξερε κανείς πριν. Δεν είχα δίκτυο οργανωμένο όπως η οικογένεια Μητσοτάκη. Λοιπόν, ο άνθρωπος δικαίωμά του να αξιοποιεί το όνομά του όπως θέλει, αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, είναι τιμή μου να είμαι με ένα κόμμα το οποίο δεν οφείλει τίποτα σε τράπεζες, το οποίο έχει την ριζοσπαστική φιλοσοφία στο επίκεντρό του και το οποίο θέλει έναν ριζοσπαστικό άνθρωπο να είναι επικεφαλής για να μπορέσει να φέρει τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα μας. Και πιστέψτε με, είναι ριζικές αλλαγές που χρειάζονται στη χώρα μας. Γιατί ο τελευταίος σταθμός, για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της συνέντευξης αυτής και της ωραίας έκπληξης, γιατί η Πάτρα ο τελευταίος σταθμός? Δεν είναι δυνατόν η Αχαΐα να είναι μπλε. Δεν είναι δυνατόν. Είναι όμως. Δεν είναι. Δεν είναι μόνο το λάθος χρώμα. Είναι η λάθος ζωή. Είναι η μισή ζωή. Μισή φέτα. Το μισό απορρυπαντικό, το μισό λάδι, η μισή βενζίνη, η μισή υγεία, η μισή σύνταξη. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Πρέπει να αρχίσουμε στις πηγές του δημοκρατικού και του προευτικού κόσμου για να σταθούμε στα πόδια μας. Αυτό είναι η Πάτρα για μένα. Άρα λοιπόν, είμαι εδώ να αντιλήσω έμπνευση και δύναμη για να συνεχίσουμε και να φέρουμε την ανατροπή που χρειάζεται ο λαός μας. Σε 10 λεπτά λοιπόν περίπου, σε 10 λεπτά είναι 7 και 4, σε 10 περίπου λεπτά θα ξεκινήσει η συγκέντρωση των τριών συμμάχων, κυρίες και κύριοι. Κύριε Κασελάκη, χήμαρος, χάρηκα πάρα πολύ πραγματικά που ήρθατε. Οριάκη γίνεται χήμαρος, ο χήμαρος γίνεται ποταμός και μετά θα γίνουμε λαοθάλασσα. Μάλιστα. Σας εύχομαι να πετύχετε τους στόχους. Ήταν ωραία έκπληξη. Ήταν πολύ ωραία έκπληξή σας. Χαρήκαμε πραγματικά. Και χαιρόμαστε που κάναμε έτσι την πρώτη μας συνέντευξη. Συγχαρητήρια για το λειτουργήμα που επιτελείτε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές μας. Είχα Τάσο, στοιχεία. Είχα στοιχεία να σου πω. Είχε στοιχεία, καλά, εντάξει. Τώρα καλή συνέντευξη με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος είναι ένας άφθαρτος, γιατί είναι άφθαρτος. Είναι ένα νέο πρόσωπο. Δεν έχει να του πιστώσει κανείς τίποτα. Δεν το ρωτήσω ποιο είναι το σπίτι, δεν το ρωτάω. Σήμερα είδαμε δημοσιεύοντα ποιος αγόρασε το σπίτι, αν το αγόρασε ο Τάιλερ. Μένουμε σε αυτά που είπαμε. Δεν μας ενδιαφέρει. Όχι. Λες και δεν είμαστε παντρεμένοι. Λες και παντρεμένα ζευγάρια δεν αγοράζουν σπίτι μαζί. Δηλαδή τα έχουμε χάσει τελείως όλα. Δείτε προπαγάνδα. Είναι αυτό που είπατε πριν, ότι στρέφεται αλλού η. Παιδιά, ξυπνήστε. Ξυπνήστε, ελάτε να αλλάξουμε τη χώρα. Ελάτε να αλλάξουμε τον πολιτικό διάλογο. Να λογοδοτήσουν εκείνοι που έχουν πλουτίσει στις πλάτες του ελληνικού λαού. Όχι ένα νέος άνθρωπος ο οποίος θα κοιταπαίνεται από αυτό το σύστημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Σε λίγα λεπτά λοιπόν στην πλατεία Τριών Συμμάχων η τελευταία προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ με ομιλητή τον Πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.